Με χρονικό ορίζοντα το 2030 και πληθυσμό σχεδιασμού του 360.000 κατοίκου, προχωράει η μελέτη αναθεώρηση του Γενικού Πολιοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκη. Βασική προπόθεση για τον σχεδιασμό αυτό είναι η βιώσιμη πόλη και η ανάπτυξη, είναι τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη συμπαγή πόλη και τα θέματα των κεντρικών λειτουργιών και των επεκτάσεων δυτικά και αλλού. Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία τριών νέων τοπόσημων. Το πρώτο στη Διεθνή Έκθεση με τη δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου και Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Πολιτισμού. Το δεύτερο στη Νότιο Ανατολική Πύλη με τη δημιουργία ενός πόλου υπερτοπικού χαρακτήρα και το τρίτο στη ζώνη Μέγαρο Μουσικής Μίλια Λατίνη Ποσειδόνιο. Στι παρεμβάσει μεγάλη κλίμακα περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία πάρκου Ιστορική Μνήμη στην περιοχή του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, πλάι στο υποανέγερση Μουσείο Ολοκαυτώματο. Εκτό από το ότι θα είναι ένα ε, μνημείο κατά του φασισμού, θα αλλάξει όλη τη δυτική περιοχή. Ιδίω την περιοχή Ξυροκρίνη, Β' Κοινότητα, παλιό σταθμό το νέο Γενικό Πολιοδομικό Σχέδιο, η Θεσσαλονίκη οργανώνεται σε 24 γειτονιέ. Σημαντικέ εκτάσει, όπω αυτή των λαχανοκήπων, εντάσσονται στο σχέδιο πόλη και ρυθμίζονται παράλληλα τα θέματα των χρήσεων γη, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μα να εγκριθεί η μελέτη Κυρίω για το θέμα των χρήσεων γη, το πρόβλημα που ταλαιπωρεί πάρα πολλού συνδημότε μα είναι κυρίω οι εκτεταμένε περιοχέ αμυγού κατοικία μέσα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίε θέτουν πάρα πολλού περιορισμού ω προ την ανάπτυξη επαγγελματικών κυρίω χρήσεων. Οι χρήσει γη για τα επαγγελματικά εργαστήρια επιτρέπονται σχεδόν στο σύνολο του αστικού χώρου. Σε δεύτερο επίπεδο, για τι νομίμω υφιστάμενε βιομηχανικέ βιοτεχνικέ μονάδε, ο χρόνο διατήρηση αυτών των μονάδων, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι... 15 έτη. Το Δημοτικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φω για τη συνέχιση των μελετών, με εκπροσώπους τη αντιπολίτευση να εκφράζουν επιμέρου επιφυλάξει. Εμεί θα το καταψηφίσουμε. Δεν θεωρούμε ότι έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Εάν, επαναλαμβάνω, σαν κριτήριο για το τι ανάπτυξη χρειαζόμαστε, είναι η ανάγκη των πολλών. Η πόλη αυτή μετασχηματίστηκε σε φραπεδούπολη. Και θα μα επιτρέψει να καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο ρυθμιστικό, διότι πολύ απλά εγκολπώνει αυτή τη διάσταση της πόλης μας που δεν τη θέλουμε. Η λεωφορό Νίκη προτείνεται να μετατραπεί σε άξονα ήπια μετακίνηση, ενώ προβλέπεται και η επέκταση τη παλιά παραλία για τη διευκόλυνση τη κίνηση των πεζών.